Το ζήτημα της ανάπλασης της πλατείας Λασάνη τέθηκε ως εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης. Εκεί ακούστηκαν και οι ενστάσεις που έχει η διοίκηση του ΚΤΕΛ Αστικών σε σχέση με την χωροθέτηση της τάσης κατά τη διάρκεια των εργασιών. Λόγους ασφαλείας θα πρέπει και ο ανάδοχος να καταθέσει εκείνες τις προτάσεις με την κατάλληλη σήμανση, με τις κατάλληλες προβλέψεις, ώστε το έργο στο διάστημα το οποίο έχει σήμανση να εκτελείται με ασφάλεια. Αυτό λοιπόν θα κληθούμε να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που καταθέτει ο ανάδοχος προκειμένου με ασφάλεια ο ίδιος να εκτελέσει το έργο, αλλά και οι διερχόμενοι να μπορούν να διέρχονται από την περιοχή επίσης με ασφάλεια. Το δεύτερο που θέλω να πω επίσης είναι ότι επίσης έχει έτσι μια αξία, γιατί έχει να κάνει την ιστορικότητα των συναντήσεων και των επαφών που είχαμε με τους εκπροσώπους του ΤΕΛ. Η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς και η ανάγκη της μεταφοράς των φοιτητών από και προς το νέο πανεπιστήμιο στην ΑΖΕΒ ήταν η πρώτη αφορμή για πολύ συχνές συναντήσεις, νομίζω ότι θα το διαψεύσουν οι εκπρόσωποι του ΤΕΛ, με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο κυρίως, για την διευθέτηση μικρών ή και μεγαλύτερων ζητημάτων που είχαν να κάνουν με την παρουσία των αυτοκινήτων στο δικό δίκτυο της πόλης. Συζητήσαμε εμείς, μας είπε επιτελεσμένα ότι είναι αυτό και αυτό και αυτό. Προσπαθήσαμε να αλλάξουμε, να πούμε και εμείς απόψεις μας, μήπως αλλάξει κάτι, μήπως προλάβουμε την τροποποίηση. Μήπως μπορεί να γίνει κάτι, ώστε να μην υπάρχει ούτε θέμα με το Δήμο και η λειτουργικότητα των δημοτικών διαδεσμάτων και το ΚΤΕΛ να είναι εφικτή. Δεν υπήρχε μία άρνηση όλα τα χρόνια μεγάλη. Μετά άλλα διαστήματα ζητούσαμε συναντήσεις με τον κύριο Αντιδήμαρχο, δεν υπήρχαν συναντήσεις. Ποτέ δεν είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα όπως διαδιδότανε και ποτέ δεν θέλαμε να φτάσουμε και να σταματήσουμε ένα έργο που το θεωρούμε αξιοσέβαστο για την πόλη μας. Ο αγώνας μας ήταν να μπορούμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε ένα μικρό κομμάτι ώστε να λειτουργήσει η κοινωνία της πόλης μας. Το έργο έχει ενταχθεί σχεδόν ένα χρόνο τώρα. Υπογράφηκε το Νοέμβριο του 2022. Πλησιάζουμε στους 6 μήνες και ακόμη δεν έχει εγκατασταθεί ο εργολάβος σαν εργοταξιακό χώρο. Άρα υπάρχει μια πολυσυλλογία και μια καθυστέρηση σημαντική που επιδεινώνει τη ζωή σε όλη την πόλη. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Ερχόμαστε να διευκολύνουμε μια κατάσταση και να διευθετήσουμε, μια κατάσταση η οποία εξυπηρετεί, όπως είπαν οι υπεύθυνοι του ΚΤΕΛ Αστικών, κοντά στους 25.000 ανθρώπους, άκουσα ένα νούμερο, τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι σε μηνιαία βάση ή οτιδήποτε, αλλά ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανθρώπων που χρησιμοποιούν καθημερινά τα αστικά. Άρα επηρεάζουμε με τις αποφάσεις μας τη ζωή σχεδόν του μισού πληθυσμού του Δήμου Κοζάνης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τρίτο δεδομένο, ενώ υπάρχουν απίστευτες αντιδράσεις διαχρονικά τα τελευταία 10 χρόνια, είπε ο πρόεδρος, από τα ΚΤΕΛ Αστικών, ερχόμαστε ως τελευταία στιγμή να παραλάβουμε την τελική πρόταση της Δημοτικής Αρχής.